Στο σημερινό επεισόδιο θα μάθουμε πότε και αν θα έρθει το Apple Intelligence στην Ευρώπη και στην Κύπρο, ποιον τομέα αγοράσε ο Σαμ Ολτμαν για 15,5 εκατομμύρια, ότι ο φίλο μα ο Elon Musk γίνεται πλέον υπουργό στην κυβέρνηση Τραμπ και γιατί η κυβέρνηση μα είναι πάρα πολλά μπροστά και ακόμα παίρνει φάξ για κυρίω πράγματα. Αυτά και άλλα πολλά στο σημερινό επεισόδιο του 20% Break. Καλωσορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του The Break Room από τον Breaking the 20%. Εγώ είμαι η Έλενα, CEO της Cocoon Creations, Software Engineer, Thinking. Και μαζί μου είναι ο... Εγώ είμαι ο Μιχάλης, CEO της Cocoon Creations και σύζυγος της Έλενας. Και σε δουν τη σειρά, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, συζητούμε με την Έλενα τα πράγματα σχετικά με την τεχνολογία που συζητούμε στο σπίτι μας, απλά θέλουμε να τα μοιραζόμαστε μαζί Οπότε βασικά δάμε μιλούμε για θέματα τεχνολογία με έναν χιουμοριστικό και κουτσομπολίστικο vibe, αλλά και ταυτόχρονα για πράγματα τα οποία μα κάνουν εντύπωση σχετικά με τα θέματα τεχνολογία και λίγο γενικά γύρω από την τεχνολογία. Και γενικά δεν θέλουμε να πάρουμε σοβαρά τούτο το κομμάτι σε περίπτωση που εδώ σαν εντύπωση. Κάποιοι παίρνουν εκτός, κάποιοι μια, αλλά, το λίγο εκτό θέματο. Μπορεί κάποιοι να το πήραν και... λίγο πολλά σοβαρά, θα το πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, θέλει, Μιχάλη, να ξεκινήσει εσύ με το αγαπημένο σου θέμα, που είναι η Apple. Βεβαίω. So, σήμερα έχουμε αρκετά θεματάκια σχετικά με την Apple. Και ναι, πρώτα απ' όλα να σου πω ότι επεριπέζαμε, επεριπέζαμε τα παδομπούκαλα το, πα το του φίλου μας του Ζακ. Ε, τελικά η Apple αποφάσισε επίσημα να κάνει scale down την παραγωγή του Apple Vision Pro. Γιατί... Οπότε πλέον, ε, γιατί δεν πουλά. Γιατί 3.000 δολάρια <χαι> για ένα set Google τα οποία άλλοι πιάνουν με πολλά πιο λεφτά. είδαν ότι δεν είχαν αρκετές πωλήσει, δεν έπινε καλά το προϊόν οπότε σαν προϊόν έκαμε fail και είπαμε let's kill it, να τελειώνουμε, να πάμε παρακάτω. Οπότε βασικά το, το, Apple Vision Pro έφαυκε ποτέ σε version 2. Όπω φαίνεται τουλάχιστον, Και ε, ο μα μια έτσι, μια γιουβέτσι. Μπορεί, μπορεί να το πάρουν σε version 2 απλά για να τεστάρουν τα νερά ακόμα λίγο, γιατί you never know, δεν ξέρει ποτέ. Δηλαδή, μπορεί μετά να φτάσει σε ένα breaking point που μπορεί απλά να αφήνουν τα rumors τώρα να ακούνται, αλλά στο τέλο τη ημέρα να καταφέρουν να βγάλουν κάτι που μπορεί να επιβιώσει. Αν δεν τα καταφέρουν, απλά να το σκοτώσουν. Κοίτα, εγώ ακούοντα διάφορου που, κυρίω δημοσιογράφου που στο στο έδωκα για να το τεστάρουν, σαν προϊόν φαίνεται ότι εγκαλών. Το πρόβλημα του ή τα προβλήματα του είναι δύο. Πρώτον, εν πολλά ακριβών, πολλά ακριβών. Και δεύτερον, είναι κάτι που μπορεί να το φορήσει πολύ νορά, δηλαδή κουράζει εύκολα. Να σου πω, έχει ένα πολλά πιο σοβαρό κομμάτι που πιστεύω ότι ευασυστήκα για να πούνε ότι σταματούμε το ή κάνουμε το scale down. Ευασυστήκαμε στο γεγονός ότι actually τα use cases δεν είναι τόσο πολλά όσο ναι Δηλαδή το πρόβλημα που έσκεπα σε εγώ διάφορα articles είναι ότι actually δεν ήρθαν τόσο πολλοί developers όσο ναι περιμέναν να βγάλουν εφαρμογές συγκεκριμένα για τα Vision Pro. Οπότε έτσι ή δεν έχω πράγματα Οπότε είσαι με ένα limited amount of που πράγματα τα οποία μπορείς να έχεις πάνω στα Vision Pro. Μπορεί η <laughs> να δουλέψει για ιατρική, για να κάνει augmented reality, να, μια χείριση ή οτιδήποτε για training purposes. Αλλά είναι βασικοί όλοι το κομμάτι που να τους πάρει mainstream. Κοίτα, το θέμα με τον developer, είναι πολλά ψηλό investment για μένα να αγοράσω, όχι εμένα προσωπικά, ένας developer, να αγοράσω κάτι που εντός ονακριβών και για το τεστάρο, να το τεστάρω πρέπει να αγοράσω και 2-3 για να κάνω κάτι και που την άλλη μερκά δεν έχει και πολλούς χρήστες. Άρα έχουν και λίγο chicken and egg problem. Ε, Οπότε αν δεν καταφέρουν να το αν το πάρουν ποτέ σε version 2 και δεν καταφέρουν να το ραγδαία Εν να πεθάνει. Γιατί λαλούμε υπάει, και υπάει. για το iPhone που πλέον είναι πανάκριβο, αλλά τα πρώτα iPhone δεν ήταν τόσο ακριβά. Άρα υπήρχε ένα opportunity που του developers να τα αγοράσουν. Αν ακριβό ψήφο, πλέον δεν μπορεί να το αγνοήσει το iPhone. Ακριβώ. Αλλά και επίση, εν να συνεχίσει λόγω του μοντέλου που υπάρχει με τι εταιρείε τηλεφωνία, στι οποίε εγώ πάω και πιάνω το καινούργιο iPhone χωρί να μου έχει καθόλου κόστο. Λοιπόν, χωρί να μου έχει σε εισαγωγικά καθόλου κόστο, γιατί πληρώνω εδώ με δόσεις 50-60 ευρώ το μήνα και μου φαίνεται τόσο πολλά. Οπότε το μοντέλο δουλεύει και να συνεχίσει, οπότε με τα τηλέφωνα δεν θα υπάρχει θέμα. Είτε τούτα εν iOS, εν Android ή εν Nokia ή whatever. Mm -hmm. Αλλά ναι, βασικά τα Vision Pro μάλλον αποχαιρετούμε να καταφέρει από φορές όσο καμός να τα δοκιμάσω. Έχουμε κάτι φίλους που έχουν ένα <coughs> να ζητήσουμε να το πριν να yeah. το αν τα καταφέρουμε, why not. Να πάμε σε λίγο κάτι άλλο που μου έκαμε τρομερή εντύπωση. Η προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσε η Apple τα καινούργια Mac Mini, τα καινούργια Mac, καινούργια MacBook, uh, MacBook Air, τα οποία είναι με τον M4 τον processor. Μαζί με Gina ανακοίνωσε καινούργιο version του Magic Keyboard και του Magic Mouse και του Touch Bar. Εντάξει, μάντεψε πώ φορτίζει ακόμα το Magic Mouse. Α, όχι, έκαμε αλλαγή. Έκανα αλλαγή. Δεν είσαι κακό. Μάντεψε πού το φορτίζει, λέω πρώτα εγώ. Από κάτω, όπω πάντα. Για όσου δεν γνωρίζουν, το Magic Mouse χρειάζεται να φορτιστεί και φορτίζεται με καλό. Θα βάλουμε μια φωτογραφία εδώ να φαίνεται. Το θέμα είναι ότι πρέπει να το. έναν μπαού πρέπει να το ανάποδα, να βάλει το καλώδιο από κάτω, που σημαίνει όσο φορτίζει το mouse, δεν να το χρησιμοποιήσει. Βέβαια, έκανα έναν ένα τεράστιο upgrade. Έκανα το USB-C το καλό. Ε, ναι, αυτό που λέω και <laughs> εγώ. Οπότε, ναι, ε, έκανα έναν τρομερό upgrade, αλλά για να λαλούμε και λίγο του στραβού το δίκαιο, ανακοινώσαν ότι φορτίζοντα το, το μάους, με ένα λεπτό φόρτιση καλύπτυσε για όλη την ημέρα. Mm. Και Πού είναι η μπαταρία για το κινητό μου. Ε, ρώτα τους. Απλά το mouse τρώει πόσο τρώει. Ναι, είναι αλήθεια. Το laser, ενώ πόσο να κάνει τον bluetooth. BLE και τούτο, ναι, δεν είναι τίποτα. So, με ένα λεπτό φόρτισμα, δηλαδή ένα λεπτό να καθυστερήσεις τη δουλειά σου, εκάλυψε τη φόρτιση του mouse σου για όλη τη μέρα. Και μετά αφήνει το τη νύχτα να φορτίζει το πρωί, Έλεος, κάμετε το. Άκουα σε έναν άλλο podcast μια πάρα πολλά καλή ιδέα. Ούλα τους τα προϊόντα παίρνουν τα σε wireless charging. Δεν θα μπορούσαν να σύρουν πάνω στο Magic Mouse ένα coil που κάτω και να έχεις mouse pad που μπορούν το φορτίστης και να φορτίζει συνέχεια. Μπορεί να διαλύει την μπαταρία, δεν ξέρω. Ας τη διαλύει την μπαταρία. Πάνω χαρά τους να πουλούν παραπάνω mouse.

μου, πέ και μετά να σου πω εγώ κάτι άλλο. Θυμάσαι που σου λάλλουν για τα iPhone ότι όποιο πάει να τα αγοράσει τώρα τα καινούργια τα iPhone αν δεν έχει iPhone 14 και κάτω με σπασμένη οθόνη και να με δουλευκεί εμπελάρα μπορεί να κάνει. Ε, τελικά το κύριο selling point των, των iPhone των καινούργιων τι ήταν? Το Apple Intelligence. Το Apple Intelligence. Το Apple Intelligence. Τι έγινε με το Apple Intelligence, Έλενα μου? Ε, να το δούμε σε κάποια φάση. Το Apple Intelligence ανακοινώσαν πριν λίγες μέρες οι φίλη μας η Apple ότι στην Ευρώπη θα έρθει τον Απρίλη του 25. Και στην Αμερική που έφτιακαν κάποια κομμάτια. Ποια κάποια κομμάτια, με ευλακίες. Ακριβώς. Το... Continue, βα βασικά που είχα σε πει στο text editing, δεν έκανε τίποτα. Ναι, δεν έκανε τίποτα περισσότερο από ότι έκανε το Gmail σου. <laughs> ναι, πολλά basic τα πράγματα που έκανε, δηλαδή. Εγ με το επόμενο version του Apple Intelligence που είναι να δείχνουν actual προϊόντα και... anyway, βασικά, όπως σας ελάχνουν, ευκήκα σωστός, βασικά, περιμένετε το επόμενο iPhone, δεν υπάρχει λόγος. Που είναι να ευκήξει τον Απρίλη, είναι να έχει προβλήματα, είναι να έχει bugs, δεν θα δουλεύουν σωστά τα πράγματα και θα έχει πολλά πράγματα. Και επίσης άκουσα ότι είναι να έχει additional subscription για να μπεις στο GPT Plus. Α, τέλεια! Να πληρώνεις δηλαδή έξτρα λεφτά για να πιάσεις το chat GPT Plus. Γιατί δεν πληρώνω απευθείας την OpenAI. Ενήξερα αν θα έχουν κάποιον τρόπο να καταλάβουν ότι ήδη subscription και ότι το. Ή αν θα θέλουν λεφτά για να πιάνει πούθκι ο παντές είναι ο Σαμ Όλτμαν. Να πάμε και ζωάμε. Γιατί κάπως πήρα αυκά λίγα λεφτά που έφαγα μετά, να σου πω κουμέντα. Ε, anyway, so Apple Intelligence να δούμε τον Απρίλιο του 25 αν θα το δούμε μπορείς να πάει και παρακάτω οπότε εγώ δεν θα, θα περίμενα τουλάχιστον να πάμε στο επόμενο iPhone τον επόμενο Σεπτέμβριο και μετά να, να, ασχοληθώ με τον κουβέντα ξανά okay. και αυτά για την Apple από εμένα Έλενα Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας, το Σαμ. Πριν να μας πεις εσύ να σου πω κάτι. Όχι, πρέπει να πω κάτι πρώτα. Ά, λοιπόν, το προηγούμενο επεισόδιο Είπαμε πολλέ φορέ ότι θα πεθάνουμε όλοι. Και πιάμε το πρώτο μα hater. Πρώτο, κάποιοι είπατε μα ότι είμαστε κάμε την drinking game, γιατί είπατε πολλέ φορέ. Ελπίζω να μην μεθύσετε. Ε, Επίση, πιάμε λίγο hate, επειδή κάποιο είπε μα ότι δεν καταλάβουμε αν είναι τελοζουλεύκη το AI. Εγώ έχω μόνο ένα σχόλιο. Τι νουλά αλγορίθμη. Τι νουλά αλγορίθμη, γιατί το AI δεν πρόκειται ποτέ να μα κάνει κάτι κακό. Εγώ έχω μόνο ένα σχόλιο σε αυτό το σημείο για το αν το AI μπορεί να μας σκοτώσει ή όχι. Ο φίλος μας ο Σαν Αλτμαν έχει υπόγειο καταφύγιο επιβίωσης. Στα αγγλικά ονομάζεται Doomsday Bunker. Για να το έχει, μάλλον κάτι ξέρει. Ναι, αλλά επειδή το επεισόδιο αυτό κρατήσουμε σε θετικό πρόσημο, δεν θα πεθάνουμε όλοι. Συνεχίζουμε κανονικά. Εντάξει, νομίζω ότι έχει κάτι η πολιτική, πολιτική αμοιβή με πει: κάτι είναι να κάνουμε κι Έχει κάτι να πούμε μέσα, <laughs> και αν να πλημμυρίσουμε, αλλά να ξέρει <laughs> λίγο Να φτιάξει να μείνει βρέσκο. Να σου πω κάτι που έμαθα εψέ για το φίλο σου, το πέμ, πέμ, πέμ. Ωραία. <laughs> το Twitter έτσι, ένα tweet <laughs> Επιέν εγώ ραζέ τον domain chat.com λόγω του ότι μάλλον κάποιος μάρκετ θεία του you have to simplify τώρα που εμεγάλωσες και που chat.gpt, εμπόρεσαι να συνεχίσεις να είσαι chat.gpt πολλά συγχυστικό mm -hmm. για τον απλόν κόσμο στο οποίο είναι chat.com Και πόσα επιέν το μάλι Ο προηγούμενος που το είσαι, ο οποίος είναι ο να το δούμε ξανά. Ο Ντάρμερ okay. Σά, που είναι ο founder και ο CTO του HubSpot, nation ναι, το τούτος πρώτα, εγόρασε το για 10 εκατομμύρια δολάρια mm -hmm. και αναφέρει στο tweet του, τσίνος, ότι επούλησα το για παραπάνω λεφτά. Άρα, uh μια χαρά. -huh. Ακούετε ότι εδώ και, actually, επειδή υπάρχουν κάποια statistics που δείχνουν τα πιο ακριβά, sold uh, domain names, mm -hmm. τούτον είναι το πιο ακριβό domain name που αγοράστηκε στα 15,5 εκατομμύρια δολάρια Μια χαρά! Το chat.com Μια χαρά! Γι' αυτό μου χρειάζεται. Σιγά για το φίλο μας! Ναι, αλλά χρειάζεται τα λεφτά τώρα του subscription μας του Apple Intelligence για να να φυκάλλει να... να... ah. το chat.com τώρα Να mm. σου πω κι εγώ κάτι για το φίλο μας το Sam. Πέμας, πέμας Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε ότι σιγά σιγά έφαγαν τους ούλους Τρώει τους ακόμα Τρώει τους ακόμα Ποιο είναι θεωρητικά ή τουλάχιστον με βάση το TechCrunch ο επόμενο του στόχο να θυμίξει που μέσα. Πέρα να δούμε. Η Microsoft. Μην ο το φίλο μα ο. Ο Σάτσια. Ο, ο Σάτσια. <laughs> Βασικά. Κοίτα, που τη μια δεν ξέρω αν γίνεται ή αν είναι εφικτό. Κοίταξε, απειλήσε τον ότι να του τα φάει τα πάντα. Οπότε δεν ε... είναι παράλογο το ότι θέλει να το ρηφκάλει το να πει κουβεντάν, αλλά εξαρτάται τόσο πολλά πάνω του. Δεν νόμιζα να είναι φυσικό αυτό το μπουλάλι, απλά... Απλά φαίνεται ότι προσπαθεί να βρει τρόπο... Να, να, να φτιάξει η Microsoft, γιατί δεν ξέρω, νιώθει ότι εντουζιάρκεται η Microsoft. Δεν ξέρω πόσα μπίλιον έδωσε ο θέλει και άλλα. Έτσι μόνο τα μπίλιον. Compute. compute Power. Mm -hmm. είναι δηλαδή, δισεκατομμύρια για να πιερώνει τους engineers του. <coughs> έχει και ένα στόχο. Έβαλε ένα επόμενο στόχο. Γιατί mm. την προηγούμενη εβδομάδα έφκαλε το ChatGPT Search. Άρα πάμε για η Google. Να αγοράσει και το search.com τώρα. Δεν <laughs> θα αγοράσει, αλλά τόσο καιρό λέμε μπορεί η Google να κινδυνεύει, μπλα μπλα μπλα. Ήταν όλα θεωρητικά. Τώρα πάει για τη δουλειά τη Google, για το προϊόν που έκαμε την Google Google. <laughs> Κοιτάξτε, αν είναι πόλεμο να βάλει εναντίον του τη Microsoft, πόσο μακριά να πάει. Μα τη δηλαδή, Microsoft δηλαδή... είναι να βάλει, νομίζω μπορεί να παραπάνω Όχι. φήμες. Μπορεί να είναι καλό όμω να έχει τη Microsoft μαζί σου αν πάεις να πολεμήσει σε ένα γίγαντα όπω την Google. Δεν να πάει να κλείσει το γιαννίσκοστή.com. Τώρα να... να δούμε. Ταυτόχρονα, θυμάσαι πριν λίγους μήνε που η Google σε κάποιε χώρε έφυγαλε το AI overview. Δεν το είχαμε στην Κύπρο. Αλλά έκανε Google κάτι και έφυγαλε σου πρώτα πριν τα αποτελέσματα. Ε, μια περίληψη τη απάντηση σου που έφυγαλε και κάτι του στυλ. Βάλε σαπούνι με στο φάι σου, κάτι τέτοια πράγματα. Ακουστά μόνο, δεν είδα εγώ παραδείγματα. Ναι, είδαμε το που για, Twitch, το screenshot. Ναι. Ε, μπορεί να το είσαι εσύ, Google, γιατί τώρα ανακοίνωσε ότι ένα ε, το κάνει να το βγάλει σε περισσότερου από 100 χώρε. Άρα είναι το Wendy στην Κύπρο το πρωί. Εφοήθηκε μήπως, που τον δηλαδή τώρα. Δεν ξέρω, ήρθαν παρόμοιοι ο το ζευγάρι και οι ανακοινώσει που τη Μιάν, Που την άλλη η Google είναι το που πριν απλά ήταν λίγο προβληματικό. Οκ, ένα πάνω στο Gmail, πάνω στο. Το Google search του. Δηλαδή. Ναι, περίμενε. Μπορεί να στο Google Search, αλλά να το έχει διά μου το ατεφή πάνω στο workspace. Όχι, όχι, Η ιδέα είναι ότι κάνω Google κάτι, γράφω τι είναι, να γράψω και πριν να ξεκινήσω να βγάζει τα αποτελέσματα όπω μου βγάζει καλή κλασικά η ναι. Google, υπάρχει μια παράγραφο. Πριν τα έτσι εννοεί να βγάλει από τούτο. Μια παράγραφο που μου διά την, την, απάντηση μέσω του Gemini. Mm. Και τούτη είναι η ιδέα η ελληνικά. Ναι, αλλά εν και σε εννοήσω η απάντηση. Απλά AI μαζί με το search. Όχι, πάει στον Gemini, όπως να γράψεις εσύ κάτι στο ChatGPT ή Gemini και να σου βγάλει μια απάντηση. Πάει mm. και βγάλει σου μια απάντηση και βάλει σου τον που πάνω και μετά σου τα κανονικά τα Google search results. Να το δούμε. το Πώς δούμε. Θα δουλέψει, anyway. Να πολύ μπλακάν, να πολύ να AI εδώ και ένα δύο μήνε, η Αμερικάνικη κυβέρνηση κέρδισε μια δίκη των Department of Justice εναντίον τη Google. Του η δίκη ήταν βασικά πιάνει εναντίον του ότι είναι antitrust case, που σημαίνει ότι εκατηγορήσαν του ότι έχουν μια κυρίαρχη θέση στην αγορά και χρησιμοποιούνται η ειδική ήταν σχετικά με το search συγκεκριμένα και χρησιμοποιούν την για να σκοτώνουν όλων των ανταγωνισμών και το έχει σχέση με το ότι επίσης εβάλλαν, επληρώναν, π.χ. την Google για να είναι το Google search η default search engine του Android και πολλούς άλλους, άρα χρησιμοποιούσαν τη θέση τους για να παντού και αφού οι πάντε χρησιμοποιούν το προϊόν, σημαίνει κανένα άλλο δεν έχει αρκετά δεδομένα για να μπορεί να έχει τόσο καλό προϊόν όσο η Google. Ναι, δεν μπορεί να τρενάρει τον αλγόριθμο του τόσο Ακριβώς. καλά όσο η Google. Ναι. So, εκέρδισαν τη δίκη η Αμερικανική κυβέρνηση και τώρα το υπόλοιπο. Έχει είχομαι... λίγου μήνε όμω ναι. αν προσέξει ε, τους, ε, τα search engines που θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις. Ποιον προτιμάς να είναι το default σου, γιατί είμαστε σε random order, οπότε ούτε αλφαβητικά δεν ξέρω εγώ. Και αλλιώς εσύ, αν θέλεις τον Google ή αν θέλεις Bing, αν θέλεις Zling, δεν ήξερα να μπούσει ναι. ε, σε search τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι υπήρχε εδώ και λίγο καιρό η συζήτηση τι μπορεί να είναι τα μέτρα που να προτείνουν για να λυθεί το πρόβλημα τώρα που κερδίσα τη δίκη. Και οι υποθέσει ήταν ότι να του αναγκάσουν να μην πληρώνουν, να του αναγκάσουν να δώσουν δεδομένα σε ανταγωνιστέ κτλ. κτλ. Ήρθε πίσω η Αμερικανική κυβέρνηση και είπε: Όχι, εγώ θέλω να σπάσω την Google. Με τον ίδιο τρόπο που προσπαθεί. Προσπαθεί να κάνουν την Microsoft. Microsoft. με τον ίδιο τρόπο που πριν 100 πόσα χρόνια. Και να κάνουν την IBM. Ε, ε, Όχι, την IBM κάπου στα 80. Ε, το και με τον ίδιο τρόπο που έσπασαν η Standard Oil πριν 150 χρόνια. Okay. Τώρα, το, θα τελειώσει τον το πράγμα ή θα καταφέρουν να σπάσουν την Google, μεγάλη κουβέντα. Mm. Αλλά ακόμα και δεν τα καταφέρουν, όταν έγινε τον το πράγμα με την IBM και με την Microsoft, δημιουργήθηκε μια ευκαιρία σε άλλου να μπουν και να γίνουν και, και τις μεγάλες εταιρείες. Επειδή ξαφνικά η Google έχει λόγους να αφήνει άλλους να μπαίνουν μέσα στα πόθια τη για να μην φαίνεται πόσο δυνατή είναι η πραγματικά. Έκαμε επίσης και τα ηλούτο όμω και το φόκα Λόγω του ότι ασχολούνταν και με τον το κομμάτι, είναι έκαμε τα ηλούτο το που τον actual το στόχο τους, να προσπαθούν να ανταγωνιστούν. Αλλά έχει Συμφέρει να φύγουν έστω και με την πίεση του πιθανότατα να γίνει, να φύγουν άλλους να μπούμε στο παιχνίδι για να γλυκώσουν. Και έθεν να τσαλαπατήσουν τους πάντες με, την, με τον ίδιο να δεις τον τρόπο που θα το κάνουν να πριν, γιατί θέλουν να δώσουν την εντύπωση, θέλουν να δώσουν την εντύπωση ότι δεν είναι τόσο δυνατοί όσο είναι πραγματικά. Εγώ σκέφτομαι πότε να προσπαθήσουν να κάνουν τούτον της Apple. Και mm. so, να σου πω γιατί. Η Apple όμω έχει ανταγωνισμό γιατί υπάρχει το Android. Η Apple έχει ανταγωνισμό πα σε κομμάτι. Η Google στο ε, search έχει ένιξε το 90%. Ναι, το θέμα είναι ότι σε πολλέ χώρε και κυρίω στην Αμερική η Apple έχει έναν μεγάλο προτέρημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο είναι το ποσοστό τώρα, αλλά υπάρχουν πολιτείε που μπορεί να πάνω, πάνω από 80% το iPhone. Πολλά συγκεκριμένα σημεία, μπορεί μες στη Νέα Υόρκη να πούμε στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά το Android έχει πολλά μεγάλο ποσοστό, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τούτο το επιχείρημα. Μετά τα άλλα πράγματα που κάνει η Apple, τα στα computer, τα Mac, πολλά μικρό ποσοστό σε σχέση με τα άλλα τα μακράν παραπάνω που τα μακάλα. Τα, τα, watch το ίδιο. Άρα. Όχι, oh, ε, τα actually στα AirPods. Εν το μόνο, εν έναν προϊόν όμω, αλλά έχουν, γενικά ναι, έχουν περίμενε. Το ότι όμω η Apple συνέχεια μπάει και κλεί νέα industry στα οποία βγάλει ένα software update και κλείσε το. Ούλα τα. Όχι, κλείσε, αλλά ανταγωνίζεται στα ίσα και κερδίζει κιόλα όλους τους password providers που φυλάουν τα passwords σου ή ότι επί εμπριλίων καιρών έκαμε ένα update το Reminders app και έκλεισε τα μισά Reminder apps γιατί έβαλε όλα τα features που είχαν γίνει πάνω τα καλά ή το ότι επίσης τώρα και κάνουμε ένα calculator που δουλεύει πάνω στο iPad που πάω και γράφω και ξέρω εγώ. Ναι, ότι το κάνει κάνει το, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να αποδείξουν ότι είναι μονοπόλιο είναι μονοπόλιο, αλλά το ότι πάει και κλεί βασικά άμα είναι, να την ασανταγωνιστεί Apple, δεν ξέρεις πολλές Καλή επιλογές δίδυτα. ναι, οπότε δεν ξέρω δάμε που μπορεί να στείλει ναι, το θέμα είναι ότι μπορούσαν πολλά εύκολα για την Google να αποδείξουν ειδικά αν μιλούμε για το search ότι έχει η κυρίαρχη θέση και εκμεταλλεύκεται την για να σκοτώσει ούλον τον ανταγωνισμό. Εν να το κάνουν με το anyway, iPhone. Με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα για να μεταπηδήσουμε και στο επόμενο μας θέμα, με τα, τα εχτεσινά δεδομένα, δεν θα γίνει τίποτε. Γιατί... Περιμένε, περιμένε. Κάμε कά, time out. Σήμερα που έχω γραφουμε δύο επεισόδιο είναι 7 ναι. του Νιόβρη, Που σημαίνει ναι ότι ξέρω. ο επόμενο. Spoiler προ... alert, ξέρουμε τα αποτελέσματα <laughs> των εκλογών. Ο επόμενο πρόεδρο <laughs> τη Αμερική είναι και πάλι ο φίλο μα, ο Τόναλτ Τραμπ. Συνέχισε. Θεό να μα το δείξει, αλλά τέλο πάντων. Έδειξε το. Ναι. Ο Τόναλτ Τραμπ ήταν ανοιχτά εναντίον του να προσπαθήσει η κυβέρνηση να σπάσει την Google, λόγω του ότι γενικά ο Ντόναλτ Τραμπ είναι πολύ πιο κοντά στο κεφάλαιο, πολύ πιο κοντά σε τούντε εταιρείε, γιατί θέλει να ευημερούν τούντε, όχι αναγκαία ο κόσμο. So, so basically, είναι εμ, προ το συμφέρον του να μην προχωρήσει τον το πράγμα, και αγκέ να, να το προσπαθήσει. Τώρα έχει τους πάντες μαζί του πλέον. Δεν ξέρω αν τον κόφτη τόσο πολλά το συγκεκριμένο. Έστω ευχή να ανοιχτά και είμαι, είμαι έναν αντίον του του Δεν ξέρω αν θα είναι μέσα στι προτεραιότητε του. Anyway, μέσα στι προτεραιότητε, δεν θα είναι, το φίλου μας του, του, θα είναι του φίλου μα του, Τραμπ. Θα είναι στι προτεραιότητε του φίλου μα του Ήλον. Ο οποίο φίλο μα Ήλον, για να πάμε στο επόμενο μα θέμα, μπορούμε να μην αναφέρουμε Ήλον. Yeah. Κάνουμε, έχουμε ένα ολόκληρο section για σήμερα. So basically, ο φίλο μα, ο Ίλον, ε, πριν κάπου έναν ανάμιση ένα μήνα ανοιχτά και υποστήριξε τον Donald Τραμπ Πριν δεν τον υποστήριζε. Ήταν και πιο πριν, φάση να του διασάραντα πέντε εκατομμύρια το Ήταν silently υποστηριχτή του που την αρχή τη καμπάνια, λόγω του ότι actually είχε ότι εν τούτο είσαι μπήκαν του Τραμπ, αλλά έδιαν κάπου 40 εκατομμύρια το μήνα donation στην καμπάνια του Τραμπ. Εντάξει, I guess for tax purposes, ναι. Να πούμε κάτι, να πω τώρα, κάτι. Ένα λεπτό, να ήλιος. So basically, έδιαν τους τα λεφτά και τάχα ο Τραμπ ανακάλυψε το random λίγο ευχαριστής εντών. Εν το έξερε. τίποτε. Ναι, εντάξει, it's all about the show, αλλά ναι. Κάτι να, να πούμε ότι ο φίλο μα ο Ήλον, πιο παλιά, ήταν υποστηριχτή του Ομπάμα. Άρα, που το 2008 μέχρι σήμερα, για να πάμε που υποστηρίζουμε τον Ομπάμα, σε υποστηρίζουμε τον Ντόναλτ Τραμπ, κάτι έπαιξε in between. Έπαιξε το συμφέρον του Έλενα μου. Πολλάπλο. Γιατί, at the end of the day, ο Ελον Μασκ δεν το κάνει για το καλό τη καρδιά του, κάνει το για το καλό των επιχειρήσεων του. Και είναι προ το συμφέρον του να είναι να το θεωρεί θετικά η κυβέρνηση που τη μια, γιατί σε, στη διακυβέρνηση Biden τώρα, επειδή ο φίλο μα ο Biden έκαμε το Γενάρη του 2022 συνάντηση με του electronic vehicle makers τη Αμερική, με όλου του κατασκευαστέ δηλαδή ηλεκτρικών αυτοκινήτων τη Αμερική, και δεν εκάλεσε τον Elon Musk που έχει το 80-90% τη αγορά. Ναι, άρα Αμερίδης. θέμα είναι εγώ σε ένα μεγάλο. Ότι εμπεμπέζεται. Βασικά εμνα... ακύρωσεν τον. Οπότε να έτσι, να με παρετήσετε, εγώ πάω με έναν άλλο να σα δείξω εγώ τώρα. Ακριβώ, άρα θέμα ναι, ναι, εγώ ναι. ότι. Εν με παίζετε, εν καλείτε και λάθος του πάειτε βέβαια γιατί γίνεται Σίγουρα. να μην καλέσεις τη Τέσλα και να καλείς Ο εκείνον ήταν απαραδεκτό Άσχετο να με συμφωνείς με τις τακτικές του με τις πολιτικές του ενώ ο μεγαλύτερος σε πωλήσεις στην Αμερική, εν να τον καλέσεις και ας διαφωνείς μαζί του, σε βρέτε δε. Ναι, άρα προκάλεσαν τον κατά κάποιον τρόπο τον Πάιντεν και έστειλε τον... Ανοίξαν τον τάφον του, ας το πούμε έτσι. Ναι. Ναι. Συνεχίζω. So, so basically, ο φίλος μας, okay. ο Έλλων μας και πήγε με τον Τόναλτ Τραμπ.

Εντάξει, δεν ξέρω για τούτο, αλλά whatever. τουλάχιστον έτσι είπα, δεν ξέρω σίγουρα. Αλλά για να πάμε πίσω στα actual τα θέματα του Elon Musk. Basically, πλέον τώρα που ευκήγε ο Τραμπ, ανακοίνωσε ίδιος ο Τραμπ ότι ο Elon Musk θα, είναι, θα ηγείται μια ομάδα που θα, η εξειδίκευση του και ο φόγκα του θα είναι. Θα, θα ονομάζεται το Efficiency Commission. Ότι έκαμε στο Twitter, στην Αμερικάνικη Κα... κυβέρνηση. Καλά basically, θα πάει αυτό. Basically, να μπει μέσα στην κυβέρνηση σε όλα τα τμήματα και θα έρκεψε να κάνει restructure, να απολύει κόσμο, ή αν να, τους φέρει απολύσει, κανονισμούς, να φέρει κανονισμούς, να φέρει ρόλους και να τους διαπάρα Μέτρα ασφαλεία. διαδικασίες. Θα κάνει τα πάντα για να γίνει πιο efficient η κυβέρνηση και λέει ότι θα γλιτώσει τουλάχιστον ένα τρίλιον τη κυβέρνηση. Κοίτα, η γραφειοκρατία δεν είναι ποτέ καλό πράγμα που τη μια. Συμφωνώ. Που την, την άλλη, έχει πολλά να κερδίσει με το να αφαιρέσει μηχανισμούς. Γιατί δεν ξεχνούμε ότι η SpaceX. Έχει πολλά, έχει πολλά συμβόλια με την Αμερικανική κυβέρνηση. Η Starlink έχει πολλά συμβόλια με την Αμερικανική κυβέρνηση. Άρα έχει πολύ κόφλικο με το το που ήταν να πω. Ότι, basically, θα είναι ο lead του Efficiency commission, ο οποίο βασικά είναι να πάει να κάνει deregulate κυρίω τα πράγματα που τον ενδιαφέρουν τζίνο, δηλαδή electronic vehicles, space travel, space programs κλπ. κλπ. Ελλά το ίδιο ο Elon Musk ότι και αν είναι κάπου το 20% του funding που πάει για το space travel και το space research σε σύγκριση με την NASA, οπότε πάει βασικά για να πιέτει τα λεφτά που πάει στην NASA να τα πιέτει τζίνος. Εντάξει, όχι πως δεν κάνει καλύτερη δουλειά που η Τελευταία για να είμαστε λέω τελευταία αποδείξε μας ότι κάνει καλύτερη δουλειά που κοινούς, η ομάδα του και η γυναίκα που την ηγείται να θυμούν Η ε... Gwen Shotwell. Οκ. Okay. So, κίνον εν έναν, εννοείται να προσπαθήσει να κάνει τη regular τόσο παραπάνω γίνεται για να καταφέρει το κοσ... έξι από ό,τι μας είπε να έχουμε αυτόνομα αυτοκίνητα και ταξί και βαν. Οπότε πάει προς τα ποτή. Επειδή έτσι την AI, να πούμε ex-AI, να πούνε... Α, ah, ναι, 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 και οπότε τούτο. μέ να κουντήσει τα πράματα και γενικά, εν να κάνει προς το συμφέρον του όσα παραπάνω πράγματα γίνεται, και έτσι έτσι και ο φίλος μας ο Τραμπας να κερδίσει που είναι κουβέντα να φάει κάτι της. Κοίτα, τούτοι δυο έχουν πολλά μεγάλα εγώ, οπότε δεν ξέρω αν θα δουλέψει καλά το πράγμα για σε κάποια φάση...

Αμερικάνο πολιτή εκγενετή μπορεί να διεκδικήσει την Προεδρία. Άρα με κάποιον τρόπο η είναι έναν μέσο τρόπο να γίνει Πρόεδρο. Ναι. Ενά να κουτουλήσει και Κελάη επίση με τον, με τον παπάκι του Βαν. Θα το πούμε σε λίγο αυτό. Ναι. Ε, αλλά ναι. Και μια και είπες για τον παπάκι του Βαν. Πε για τον Βαν τώρα. Και να... μιλούμε για εκλογέ πριν λίγε ημέρε, ακούω ένα podcast εγώ έτσι χαλαρή και ανέμελη. Και παίζει μια διαφήμιση τη Robin Hood. Η Robin Hood είναι μια εταιρεία η οποία έχει ένα mobile στο οποίο μπορεί να κάνει να αγοράζει μετοχέ μικρό με δηλαδή διάσει σε απλού ανθρώπου θεωρητικά το... Την ευκαιρία να κάνουμε trading. Τώρα θέλετε να μάθετε λίγο βρώμα για την Robin Hood. πίσω στο ιστορικό. Έχει έναν επεισόδιο για την GameStop Εν να πολλά πράγματα Εν δεν ναι, το τσάβει που θέλω να πάω ε, μια διαφήμιση και λέει Έχουμε έναν καινούριο προϊόν Και το προϊόν αυτό ονομάσαν το Presidential Financial Derivative Contract Ότι να είναι Ναι Και εδώ το, έχουμε το προϊόν μπορεί να το αγοράσεις Αγοράσεις τον το προϊόν Σαν να γίνει μετοχή Στι 8 του Γενάρη, που είναι η από ένα, η Αμερικανική Γερουσία να επιβεβαιώσει τον επόμενο Πρόεδρο, όσα από τούτα έχεις για τον Πρόεδρο, που ευκήγεν τελικά, θα σε πληρώσουμε ένα δολάριο. Και ακούω εγώ αυτό το πράγμα και σκεφτούμε, κομμαγιά, αυτό το πράγμα στην Κυπρία λαλούμε το κουμπάρι. Όχι μόνο κουμπάρι, κάτι παραπάνω από το κουμπάρι, εντάξει. Πραγματικά κάνουν το παντού ότι ποιος είναι να βάλει πρώτος κόρνερ, πρώτος εναντίο. Έχει Εστίχημα. Εστίχημα. Αλλά είπαμε το σε πολλέ πολιτείε investment είναι Ακριβώς. Επειδή σε από τη φαίνεται να απαγορεύεται να... Σε πολλές πολιτείες απαγορεύεται το κουμάρι. Σε κάποιες πολιτείες για... εκλογέ. Λοιπόν, ναι, το γόντο. Yes, mm -hmm. εντάξει, εδώ. Τι τώρα να καλύφω, τι παίζει πραγματικά. Um, και πρέπει να πάμε έτσι λίγο πίσω, να μου έδεικο, τρία πράγματα. Um, ο Τζέιν Τιβάν, που είναι ο αντιπρόεδρο τη Αμερική τώρα με τον Τραμπ. Με τη σκιά του. Είναι Ιούδη του Πίτερ Τιλ. Τώρα. Ενώ ο Πίτερ Τιλ που τον έβαλε, Τζόμι, που τον έβαλε. Έδωσε το Πίτερ Τιλ μόνο για να βγει γερουσιαστή περίπου 20 εκατομμύρια. πλάστο ότι παλιά εδούλευκε για το Πίτερ Τιλ. Τώρα, ποιο είναι ο Πίτερ Τιλ, αν δεν ξέρετε. Πολλά σημαντικό. Ε, μπορώ να σα πω σε δύο λεπτά ποιο είναι. Θα σα πω μόνο τα εξή και τρία πράγματα. Και έχουμε ένα επεισόδιο διπλό στο, ε, στο, Breaking the 20% για το ποιο είναι. Βγαίνετε το βρείτε τον, τον περασμένο Απρίλιο. Ε, είναι, Βάλε Θα βάλω και τα link στην περιγραφή. Είναι, ο, είναι ονομάζουμε τον The Dawn of the PayPal Mafia. Το PayPal Mafia είναι μια ομάδα από ανθρώπου που ήταν οι πρώτοι υπαλλήλοι ίδρυτε του PayPal και που φεύγοντας που το PayPal ιδρύσασαν ή εχρηματοδοτήσασαν εταιρείε όπως Airbnb, Uber, ε, LinkedIn, Facebook, οτιδήποτε μεγάλη εταιρεία τεχνολογία, ξέρετε των τελευταίων 20 χρόνων, που πίσω εν τούτη οι ανθρώποι. Ο πιο διάσημο μέλο του PayPal Mafia είναι ο Elon Musk. Αλλά ο νονός του PayPal Mafia, ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα που πίσω και που είναι με τον Elon Musk. Και που έχουν μια φέση, σχέση αγάπη και μίσου, είναι ο Peter Τιλ. Ο Peter Τιλ είναι ένα άνθρωπο που παραδοσιακά πάντα του ήταν ακροδεξιών απόψεων, ήταν απόψεων εναντίον των δικαιωμάτων των γυναικών. Είπε επίσημα δημόσια ότι το χειρότερο πράγμα που συνέβη στην Αμερικανική Δημοκρατία είναι ότι οι γυναίκε αποκτήσαν δικαίωμα ψήφου είναι ένα άνθρωπος που είναι ανοιχτά γκέι και έχει θέσει εναντίον των γκέι ανθρώπων. Είναι ένα πολλά περίεργο άνθρωπο. Δεν μπορούμε να σα εξηγήσουμε ποιο είναι. Να ξαναπούμε. Έχει ναι. ένα okay, billionaire normal. Ναι. Ένα okay. normal Πάμε Αλλά επίσης είναι ένα άνθρωπος, δεν μπορούμε να που είναι δεν και προσπάθησε στι προηγούμενε φορά που βγήκε ο Τραμπ, υποστήριξε τον ανοιχτά. Ε, υποστήριξε είχε γραφείο με στο White House. Επίστηριξε τον ανοιχτά, φίλ, έδωσε του γραφείο ο, ο Τραμπ, επίε να βάλει του ανθρώπου του. Και ο Τραμπ δεν του έβαλε τελικά του ανθρώπου του. Και θεωρητικά έτσι ακωθήκαμε με τον Τραμπ. Αλλά από ό,τι φαίνεται, κάπου στην πορεία ενώ έτσι ακωθήκαμε, έπιαν τον Βάν, ο οποίο Βάν πριν εκατηγόραν τον Τραμπ και λάλλον τον ε είπε τον μέχρι και τον Αμερικάνο Χίτλερ και πήρε τον στο Τραμπ και συμφιλίωσαν τον με τον Τραμπ, έφκαλε τον γερουσιαστή και ξαφνικά έβρεθηκε ο Βάνς να είναι ο δεύτερος στην τάξη στην Αμερική. Γιούδιν τον Πίτερ Τίλ. Και λαλότα του Ταούλα σαν παρέθεση, γιατί τι έγινε. Ανακαλύφω εγώ ότι υπάρχει ένα πράγμα που ονομάζεται Polymarket. Το Polymarket είναι έναν για πλατφόρμα στην οποία χρησιμοποιεί κρυπτο για να ποντάρει σε μελλοντικά events. Π.χ. ένα αραβωνιαστή Taylor Swift του χρόνου. Και των τελευταίων τζερών, το μεγάλο κίνηση με το πράγμα ήταν στη σήματα για εκλογέ. Τούτον το startup μάντεψε ποιο είναι ο κύριο το επιδητή. Ο Έλλον Μάσκ. Ο Πίτερ Τίλ. Και τούτο το πράγμα, τούτο το το μάρκετ, τσα με πουλε οι δημοσκοπήσει εδείχναν τη Χάρι και το Τραμπ να είναι ίσα ίσα, πάντα έδιαν τον τελευταίο μήνα. Μεγάλο πλειονέκτημα στο Τραμπ. Και δείχνει ότι του το Τραμπ κάπου 60% πιθανότητα να κερδίσει και τη χάρη 40%. Το, το, ναι, αλλά τούτο το πράγμα είναι το που αλλούμεν παράσταση νίκης Επειδή όλοι παρακολουθούσαν το τούτο πράγμα Και δημιουργά την εντύπωση ότι είναι να κερδίσει ο Τραμ Άρα αν ήθελα να ψηφίζεις Γιατί χάρη μπορεί να μην πάει να ψηφίσεις Και τελικά αν, αν... να σε αποτρέψει και καλά Ναι, είναι η παράσταση νίκης Και το, το πιο Σοκαριστικό είναι ότι κάποια φάση ανακαλύφθηκε την τελευταία εβδομάδα πριν τι εκλογέ ότι ο λόγο που γύρισε τόσο πολλά το ποσοστό υπέρ του Τραμπ ήταν ότι κάποιο στη Γαλλία εστίγμαντισε 30 εκατομμύρια υπέρ του Τραμπ. Ποιο έχει 30 εκατομμύρια να παίξει <σοφει> ένα στίγμα στη Γαλλία. Δεν <σοφει> ξέρω. Πραγματικά, ο νους μου, έτσι έχω καμιά αποδείξη. Ο <σοφει> παρέας ο Βουάσε, δεν μου το λαλούν ο Un billionaire από γιο... Από τα φύλλα κύριο, Παβελ Τούροφ. Όχι, όχι, τον σκεφτήκα, τον άλλο, τον... Τσι είναι ο σπίτις της Λουί Εγώ, ο νους μου, χωρίς να έχω καμία απόδειξη, είναι ότι... Και μπορεί πίσω από το πράγμα να είναι ο Πίτερ Τιλ πίσω από το στήσιμα. Και τίποτα για τον τριάντα ή αν μπορεί να είναι ο Elon Musk πίσω από τον το στήσιμα ο οποίος εποστάρεις και τα screenshots που το μάρκετ μες στο X ούτε για τον Elon Musk 30 εκατομμύρια αλλά η γύριση αφού ο Elon Musk έπιένε άλλων γίνων έπιένε και έκαμε μπράιπ κανονικών σε ψηφοφόρους και λένε τους ψηφίστε τον Elon τον Donald Trump δείξετε μου τόσο να κερδίσετε πόσα Έναν εκατομμύριο ο καθένας το μεγευτομάδα. Βασικά έλεγαν ότι Θέλει να υπογράψουν ένα petition που ήταν για κάποιε θέσει υπέρ του Τραμπ του και που εκείνος που ήταν να υπογράψουν τον το petition μια, φο μια φορά την εβδομάδα ήταν να κληρώνει και να διά ένα εκατομμύριο. Όσο πάντως. Το οποίο σίγουρα είναι παράνομο, αλλά πιο στουτζή του ήλων μας, ειδικά τώρα που φύγει και γίνεται ο Τραμπ. Λοιπόν, και αυτά είναι τα νέα μας από τις εκλογές. Έχουμε κάτι άλλο να, να πούμε. Θέλεις να πεις για το threats που τα κάνουν οι στο live του. Α, Ah, ναι, ξεχάσαμε αυτό. Λοιπόν, για να δώσουμε και κάτι όμω πίσω στον ήλιο μα, ότι κάτι έκαμε σωστά. Ε, πριν λίγο καιρό, πριν δύο χρόνια περίπου, η Μέτα, ο Μαρκ Ζάκερπερ, έφυγαν το threads για να ανταγωνιστεί το X, το Twitter. Και τι ήταν το μεγάλο, το, το Twitter, γιατί ήταν Twitter. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ήταν ότι αν κάτι και θέλεις να παρακολουθήσεις τι συμβαίνει live και να είσαι up to date Μες τα πράγματα, μες τα το feed του Twitter Και ξέρεις τι συμβαίνει ε, Και το threads προχτές που ήταν οι εκλογές, ήταν το, 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 το feed του ήταν τόσο λάθος Ήταν τόσο πίσω Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο Ότι κέρδιζε ο Τραμπ Και έδειχνε σου πώ Που λαλούσαν ότι είμαι σίγουρο Ότι με δεν ναι, να up, upkeep με το τι in real time και ένα άλλο. Ναι. Περάσαν όμορφα και που θέλωσαν το θρέτς και Ήταν για να έχουν Εσάς ελπίδα. Ήταν, ναι. Νομίζω σας μένουν τώρα. Ε, το ε, τελειώσαν οι ε, δεν, δεν θα το μάθουμε φέτος, θα το μάθουμε που να άλλες το 28. Πάμε στη σαλάτα. Πάμε στη σαλάτα. Τέλεια. Θα για κλάματα, mm -hmm. παραπάνω για κλάματα. Και τι χαμούσε εμένα. Πρώτα να ξεκινήσω με το ότι χρειαζόμαστε για την εταιρεία μας να πάω να βγάλω κάποια πιστοποιητικά από των εφόρων εταιριών για που τα χρειάζεται η τράπεζα τέλος πάντων. Ωραία. Με τους μετόχους. Για τους μετόχους, ναι. Για, για να αποδείξουμε ποιοι είναι η, η μετοχοί της εταιρεία. Και οπότε μπαίνω εγώ online στην πλατφόρμα που είναι πλέον online ο εφόρος εταιριών και από τον οποίο μπορεί να παραγγείλει τα έγγραφα που θέλει πιστοποιητικά. Ναι, μετώχους είμαστε μοντέρνοι στην Κύπρο πλέον. Ναι, ναι είμαστε μοντέρνοι. Μπορεί να παραγγείλει για του μετόχου, για τη διεύθυνση τη εταιρεία κλπ. Και λοιπά, έχει διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να παραγγείλει. Πάει να τα παραγγείλει, έχει ένα ωραίο price list. Τι κάρει μια λίστα όπω την Excel, δίπλα από το κάθε έγγραφο, και να σου πόσα κόπη θέλει. Εντάξει, τσάι σου. Πόσα κόπη θέλει του τούτου, είναι 20 ευρώ το ένα, θέλεις τα με κανονικό delivery, με επίσπευση. Το digital document, ξαναθυμίζω, να κατεβάσω το PDF, το μαυρογέρι μου, Εν... από τη σελίδα του forum, το οποίο υπάρχει ήδη και επιβεβαιωμένο. Κοίταξε, θα τρέξει σε πιο γλύωρο σε σερβερ απλή να είσαι σε... επίσπευση. <coughs> <coughs> σε quantum server που να τρέξει, ναι. <coughs> που λάλης. Και λάλο εγώ δεν θα τα τρέξω με επίσπευση, δεν ναι, θα δω διπλάσια λεφτά για να τα τρέξω με επίσπευση, να δω πόσο τρώνε να κάνω music. Και όντω, πληρώνω τα λεφτά τέλο πάντων, και κάμαν για το ένα ανεγγραφών τρει εργάσιμε, και για το άλλο πέντε εργάσιμε. Να μου δώκουν ένα μαύρο γέριμο PTF να κατεβάσω. Το και ούτε καν ούτε έπιασα ειδοποίηση ότι είναι έτοιμο να πάω το κατεβάσει. Ε, πρέπει να μπαίνω εγώ μέσα να κάνω refresh τη σελίδα για να δω αν έχω το link να το κατεβάσω. Το Chrome Jump τρέχει κάθε τρει μέρε δηλαδή. Όχι, είναι ένα υπάλληλο που το κάνει, είναι το κρόντζο. Αγγέ, κάποιο υπάλληλο πάει σε όλα τα λίπια να το generate του document. Γιατί τόσο πολλά είμαστε Τέλεια, τέλεια, <laughs> προχωρούμε. Πουλάλι. Οπότε, ναι, ε, κυβέρνηση είμαι πολλά απογοητευμένο που είναι το πράγμα. Θα περίμενα τουλάχιστον βάρτε μου το διπλάσια τιμή και να το πιερώσω και να το πιάσω την ίδια στιγμή να κατεβάσω να αποσπάζουμε. Αφού δεν κάνετε κάτι παραπάνω. Anyway, και μετά, αν θέλεις να το επισομοιοποιήσεις κιόλας, πρέπει να πιάσεις την κόλλα, να εντυπώσεις και να πάσεις στον εφόρο να τη δοκίσεις να την πιάει μια κοπέλα, να την πάρει πάνω στον υπεύθυνο και να πάσεις το μεσημέρι να την πιάσεις υπογραμμένη. Να βάλεις τάμπα. Ναι. Τελεία, τελεία. Πάμε στο άλλο κομμάτι που έχω έναν πόνο τα τελευταία, τις τελευταίες κιόλας Γιατί χρειάστηκε να αποχωριστώ το MacBook το M1 μου και, μ, βασικά, πήγα πίσω σε έναν uh, Intel Mac, το οποίο είναι εννιά χρονών. Οκ, okay, είναι παλιό, αλλά δουλεύει και μια χαρά. Αλλά είναι Intel. Και θυμήθηκα τον πονοτσέφαλων που είχαμε πριν να βγουν οι M processors της Apple. Κάμνεις το wake up και ξεκινά με οθόνη, με το μέσο νου είναι όπως είναι η τηλεόραση παλιά. Δεν ξέρω, είναι παλιά η αλήθεια. Ναι, αλλά... Του τα καμνέντα του που η πρώτη μέρα αντζει το κομπιούτερ, γιατί θέμα πρόσεσορ. Ξεκινά και ανάφηκε μέσα στο νου του και πρέπει μετά να φέρει ο νου του. Πάει να ξεκινήσει η software και κρασάρουν. Πάει να δουλέψει να κάνει κάτι safe και κρασάρει αν να safe. save. Πάει να... Ε, πάει να δουλεύει καλά στην excel και πήγαινε να κάνει save και είναι hanging. Και ευτυχώς που δουλεύει στο Dropbox και έκαναν συνέχεια σέιβ, οπότε δεν έχασα τη δουλειά μου. Έχουν όμως ανθρώπους άλλους, όπως τη φίλη μας τη Χρυσάθη μου, που μου έκαναν και εκείνη τα παραπονά της. Γεια σου Χρυσάθη. Και... Γεια σου Χρυσάθη, η οποία βασικά έκαναν, ελάτε μου, έκαναν edit ταινία και έκαναν τη σέιβ το τελευταίο. Και όπω την να save, κρασάνε το κομπιούτερ και χάσαν τη δουλειά τη, α πούμε. από μια φορά από ό,τι καταλάβαμε. Ε, πρέπει, χρειάστηκε να τις αλλάξουν το πρόσεσορ και το κάνετε και τα λεφτά της πίσω, νομίζω. Κάτι Εντάξει, νο. σε κάποια φάση μες στο καλό, είναι Πέρνα φωτιά ή τέλει πρόσεσο. Ναι, νο, έλεος, έλεος. Οπότε, ε, καθτερώ και πως τώρα να πιω Λοιπόν, Θέλεις να μας πεις εσύ έναν δικό σου Να σου πω μια αστεία ιστορία κλείουμε. για να κλείσουμε το επεισόδιο ναι. Λοιπόν Σε κάποια φάση αναρωτιούμε αν κάποιοι άνθρωποι Κοφεί ο τους καθόλου Ένα πράγμα που συνέβη στο TikTok το τελευταίο μήρα Ήταν το εξή. είδε το infinite money glitch Άκουσα για εκείνον, ναι, δεν πολλά πράγματα Εγέλασα πάρα, πάρα πολλά σε κάποιο φάση ευκήγε κάποιος μέσα στο TikTok και είπαν τους τρόπο να πιάνετε μούχτη λεφτά. Ποιος ήταν ο τρόπος αυτός, ο μαγικός που πιάνει μούχτη λεφτά. Είμαι σίγουρο, κάποιο Gen Z έκοψε ο το νους μια βλαγία. Λοιπόν, να δούμε. Αν ήσουν πελάτη τη Chase -back, η Chase Bank τι μεγαλύτερε Τραπεζα, Είναι η, στις... η τράπεζα Κύπρου της Αμερικής Ναι, ε, μπορούσε αν είσαι checkbook να βγάλεις, το checkbook σου να γράψει ένα check ό,τι ποσό ήθελε. 100.000 δολάρια. 100.000 ναι. δολάρια. Και αυτό σου. Να πιάσει το mobile app τη Chaseback, να το σκανάρει και να καθαδέσει το check μέσα στο λογαριασμό σου. Εσύ τον κάνει τότε στην Κύπρο. Ναι, που τον ίδιο τον Λογαριασμό. Για κάποιο okay. λόγο έχει 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 πάρει την κατάσταση. Έχει σε ρωτή, η καμπνά, και το μπάλα, έμπαιρνε μέσα στο Λογαριασμό. Σου, και πιέντα στο ΙΤΕΜ, σε πιάντα, τώρα. Που την Που <laughs> την άλλη, δεν είναι η ίδια, δεν είναι η ίδια, η είναι η ίδια, δεν είναι καταλαβαίνουν τα μωρά, είναι ζουλεύκουν, οι credit card, ας πούμε, λάρισο, α, τούτη κάρτα βγάλει λεφτά, αγοράζω πράγματα. Είναι με τον ίδιο τρόπο νομίζω, έτσι καταλαβαίνω ότι ήταν Ναι, αλλά τα λεφτά και βίντεο που επερφάντουσα μες δρόμο και δέκατοντα... εκατό χιλιάδες δολάρια που δεν τα είσαι. Τι επέριμενες να συμβεί. Αν πάτσο το ίδιο που σήμερα χιλιάδες ευρώ δεν <coughs> ξέρω που τα ύβρε, δεν έχει κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω. Αλλά είχες το ίδιο πράγμα. Αλλά μπράμα, τώρα, τώρα να το ίδιο. Δεν είχαμε καμιά τράπεζα, δεν Του τι στο TikTok και κλέουν ότι έχουν τα Δεν ξέρω ακόμα. Είναι το federal crime του το πράγμα στην Αμερική. Να, είναι money laundering. Πάνε... Σε... Οι, τι Όχι, τι money laundering. Αν πάω στο με Κύπρου. Και φκάλι μου, κατά λάθος, 100.000 ευρώ ένα που τα χαρίζει η εκεί. Δεν ξέρω τι νομίζω ότι θα τα συμβεί. Να σε καταστρέψουν ως παπιά πίσω και ο τελευταίος σεντ και με το κοντζόλας. Οπότε κανένας εσάς δια δωρεάν λεφτά, συγγνώμη. Ναι, το δοκιμάσετε γιατί θα δουλέψει. Τουλάχιστον οι φίλοι μας

Έλενα The Breaking 20.eu είτε στα social media μπορεί να μας έβρετε παντού Facebook, Twitter, TikTok, Instagram Twitter αν έχουμε Twitter Instagram, με πεζούνι να θέλετε μπορεί να μας στείλετε με fax, δηλαδή ο Αντρέας ο Φιλάχτου Θέλω να φτάσει που, που ποτέ αλλά μπορείτε να στείλετε fax αν θέλετε Ναι fan story για την επόμενη φορά να πω για την Ανάθ και με το φάξ. <laughs> να σου πω για την Apple <laughs> και το φάξ την επόμενη φορά. <laughs> <laughs> να το πω εγώ γλίγορα τώρα. <laughs> Προλαβαίνουμε. So, μια φορά πριν πολλά πολλά χρόνια, ε, ήταν νομίζω το 2015 κάπου τσάμε, πάω στην Ανάθ γιατί ήθελα να προσλάβω έναν υπάλληλο με ένα πρόγραμμα τη Ανάθ το οποίο έπρεπε να πάρω κάποιε αιτήσει, κάποιε φόρμε και να ετηθώ κάποια πράγματα. Και ξεχνώ μια κόλλα για να μην πιένω και να έρχομαι, θα μπορούσα να σου τη στείλω με email. Και λέει, μου, μόνο με fax του fax δεν έχω. Εν έχετε ένα email δα μέσα να σας το στείλω. Και πιάνει πάνω, η σε, η, η, βασικά η κοπέλα στην είσοδο, πιάνει πάνω το, στα γραφεία και λέει τους, έχετε κάποιο, ε, έχει, έναν άνθρωπο προχωρημένο. Και θέλει να μας στείλει με email μπορεί. Και καταφέραμε, τσίφραμε με ένα random άνθρωπο το email του και στείλαμε τούτο. Τέλεια. Και κάμενο ολόκληρη ιστορία. Και για να Αυτό σας για κρατήσω πάνω. για αγωνία για την επόμενη φορά, η πρώτη ιστορία που θα σας πω την επόμενη φορά είναι γιατί έστειλα fax της Apple. Έστειλες πολλές φορές fax <laughs> ναι. Αλλά δεν θα το πω τώρα. Θα το πω ναι. στο επόμενο επεισόδιο για να ακούσετε και το επόμενο επεισόδιο. Έτσι. Οπότε, ναι, περιμένουμε τα σχόλια σας. Περιμένουμε το feedback σας και πέστε μας αν αρέσουν οι ιστορίες μας, αν δεν σας αρέσκουν, τι θα θέλετε να συζητήσουμε κλπ. κλπ. Να πούμε και λόγια τους συντέλεστές του podcast γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς. Οπότε θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Χρυσάθη που ασχολείται με το editing του podcast. Ευχαριστούμε Χρυσάθη. Τον Τάσο που ασχολείται με τα γραφικά. Thank you Τάσο. Τον Κωνσταντίνο το ψηλίδι που γενικά τρέχει όλα τα podcast πλέον της Black Lemon και ευχαριστούμε τον πάρα πολύ. Και τον Αντρέα τον Φυλαχτού που είναι ο παράγωγό μα. Και την Black Lemon. Και την Black Lemon εννοείται. Και πλέον ευχαριστούμε και τη Σοφία η οποία είναι part του editing team. Και Σοφία. Ευχαριστούμε ευχαριστούμε τη Σοφία. Ευχαριστούμε τη Η ηχογράφηση εννοείται γίνεται στα στούδια της Black Lemon και είναι μια παραγωγή της Black Lemon.